Η διατροφή είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να αποδώσει στο έπακρον. Αν και το ανασωπητικό επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η κληρονομικότητα, το φύλλο και γενικότερα ο τρόπος ζωής μας, που έχει να κάνει από την διατροφή έως και το πώς κοιμόμαστε και πόσο καλά κοιμόμαστε, πολλά θρεπτικά συστατικά πράγματι βοηθούν τον οργανισμό μας να λειτουργήσει επαρκώς και άρα να μπορέσει να καταπολεμήσει λοιμώξεις. Πολύ σημαντικό και κάτι που μελετάτε τους τελευταίους μήνες από γιατρούς και διαιτολόγους είναι η θρέψη του οργανισμού. Δηλαδή, μίλησε ο γιατρός πριν για το χρόνο νόσησης. Οι πρώτες έρευνες που έγιναν απέδειξαν πως οι ασθενείς που είχαν μια κακή θρέψη, είτε μιλώντας για μια χαμηλή μυϊκή μάζα, είτε μιλώντας για παχυσαρκία, δηλαδή για αυξημένη σόρευση λίπους, έπρεπε να χρειάστηκαν μεγαλύτερο χρόνο ίασης και μεγαλύτερο χρόνο νοσηλείας. Αυτό επιβαρύνει γενικά το σύστημα υγείας. Όπως ξέρουμε, εμείς θέλουμε να έχουμε υγιή πληθυσμό, ο οποίος αν θα νοσήσει θα περάσει πιο εύκολα την ασθένεια και δεν θα χρειαστεί να νοσηλευτεί. Τώρα, όσον αφορά τη διατροφή και πώς θα πρέπει εμείς να το χειριστούμε, θα βγουν κερδισμένοι σίγουρα όσοι ακολούθησαν τους ειδικούς και τις συστάσεις που γίναν από τον Μάρτιο, όπου προτρέπαμε τον κόσμο να ακολουθήσει το μεσογειακό πλάνο διατροφής. Είναι μια διατροφή η οποία στηρίζεται στην Ελλάδα, στις συνήθειες που είχαν οι Έλληνες πριν πολλά χρόνια, η οποία έχει αποδειχθεί πως μπορεί να θωρακίσει τον οργανισμό μας, το ανασωπητικό μας και φυσικά έχει όφελος για πρόληψη πολλών ασθενειών. Τι σημαίνει αυτό? Επιλέγουμε την καθημερινή κατανάλωση τουλάχιστον 5 με 6 φρούτων και λαχανικών. Είναι η πιο απλή οδηγία που δίνουμε οι διαιτολόγοι πάρα πολλά χρόνια, αλλά εν τέλει οι μελέτες που γίνονται. Τα ξεχνάμε τα φρούτα μας. Ακριβώς. Δεν καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά. Και το νερό ξεχνάμε πολλές φορές. Επαρκής ενυδάτωση, πολύ σωστά, η οποία βοηθά το ανασωπτικό να λειτουργεί σωστά. Επαρκής ενυδάτωση δεν προέρχεται μόνο από την κατανάλωση νερού, που χρειαζόμαστε περίπου 2 με 2,5 λίτρα νερό την ημέρα, αν και αυτό είναι λίγο μια γενική οδηγία, το πόσο χρειαζόμαστε είναι υποκειμενικό. Αλλά 2 με 2,5 λίτρα νερό την ημέρα είναι μια καλή ποσότητα. Φυσικά είναι δεδομένα και τα φρούτα και τα λαχανικά που καταναλώνουμε και από όλα τρόφιμα. Λιγότερο κρέας, κυρία Γιαννιώτη, έτσι δεν είναι? Λιγότερο κόκκινο κρέας, ψάρι, όσπρια. Καλή ποιοτική πρωτεΐνη που έχει να κάνει με το ψάρι μας. Η Ελλάδα είναι πλούσια σε καλής ποιότητας ψάρια, με τα όσπρια που τα ξεχνάμε και αυτά. Και αυτά τα ξεχνάμε. Μιλάμε έτσι για πολύ φθηνά τρόφιμα. Έτσι, όλα αυτά, φρούτα, λαχανικά και όσπρια είναι πάρα πολύ φθηνές επιλογές που μπορούν να τις καταναλώσουν όλοι. Και πολύ σημαντικό και που απασχολείται τα τελευταία χρόνια και απασχόλησε και στη συγκεκριμένη νόσο είναι η κάλυψη της βιταμίνης D. Είναι η πιο πολύ συζητημένη βιταμίνη. Ακούσαμε πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες. Οι πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν έλλειψη βιταμίνης D χρειάστηκε να νοσήσουν περισσότερο και αυτοί. Άρα ας έχουμε στο μυαλό μας πως η βιταμίνη D είναι τόσο ωφέλιμη, να συνθέτει ο ίδιος ο οργανισμός με την έκθεσή του στον ήλιο. Είμαστε σε καλή περίοδο τώρα όπου υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια στην χώρα μας, αλλά συνθέτουμε, μην ξεχνάμε ότι συνθέτουμε από τις 10 έως τις 2 το μεσημέρι. Άρα ας ελέγξουμε τους δείκτες και αν δούμε ότι έχουμε έλλειψη, ας πάρουμε κάποιο συμπλήρωμα. Σε συνεργασία με τον γιατρό μας μπορούμε να πάρουμε ένα συμπλήρωμα, λέτε, κύριε Γιαννιώτη. Γιατί δεν υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα σε τρόφιμα. Τη βρίσκουμε σε κάποια ψάρια όπως ο σολομός, η σαρδέλα, το αυγό και σε κάποια λαχανικά όπως τα μανιτάρια, αλλά συνήθως την παίρνουμε συμπλήρωμα γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κάλυψη. Τις υπόλοιπες βιταμίνες καλύπτουμε με την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών ώστε να έχουμε μια καλή άμυνα. Υπάρχει η τάση έτσι από τον φόβο ο κόσμος να αγοράζει συμπληρώματα διατροφής. Δεν τα... Ναι. Ναι, σας ακούμε. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Υπάρχει η τάση σε περιόδους έτσι που είναι σε έξαρση οι ιώσεις, ο κόσμος να επιλέγει να στρέφεται σε συμπληρώματα διατροφής. Δεν τα χρειαζόμαστε. Αν έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή, έχουμε πλήρη κάλυψη. Και μην ξεχνάμε πως όλα αφορούν ημερήσια πρόσληψη. Δηλαδή, αν χρειάζομαι 100 μιλιγκράμμ βιταμίνη C, παράδειγμα, το να πάρω 200 δεν θα ωφελήσει τον οργανισμό. Άρα, ας μην υπερβάλλουμε και να μην κάνουμε έτσι σπασμωδικές κινήσεις. Νομίζω η χρυσή τομή είναι να συνδυάσουμε την ισορροπημένη διατροφή φόρου ζωής, να το κάνουμε αυτό βίωμα και καθημερινότητα, την άσκηση και μια καλή ψυχολογία. Τρεις παράγοντες νομίζω που ένας επηρεάζει και επηρεάζει πάρα πολύ από τον άλλο. Σας ευχαριστούμε.